Αντίστροφη μέτρηση για την μάχη ανάδεξης νέου αρχηγού στο Πασόκ, με τους πολίτες να προσέρχονται από νωρίς στις κάλπες που άνοιξαν στις 7 το πρωί. Στον παλμό της πράσινης εσωκομματικής διαδικασίας και η Κρήτη, που και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση κατέχει σημαντικό ρόλο. Να οργανωθούν και να δυναμώσει το κόμμα ακόμη περισσότερο, να φτάσει μέχρι και την κυβέρνηση. Είμαστε συσπηρωμένοι και όποιος βγει, πάλι εκεί θα είμαστε. Το ζητούμε είναι πάντα συσπήρωση σε όλα τα κόμματα και όχι διαχωρισμοί απόψεων και τέτοια. Γιατί ένα κόμμα πιστεύω είναι ένα σώμα. Σε επίπεδο χώρα, η συμμετοχή σχετικά νωρίς ήταν τέτοια που έφερε χαμόγελα ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη για το στοίχημα αυτή να ξεπεράσει την προηγούμενη αντίστοιχη εκλογική διαδικασία. Είναι ενδεικτικό πως σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή του κόμματος, από τις 7 μέχρι τις 2 ψήφισαν 167.814 άτομα, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 21,4% σε σχέση με το 2021 για το αντίστοιχο διάστημα. Ναι, μια συσπήρωση περιμένω για να υπάρχει μια αντιπολίτευση. Να πάει το Πασόκ πιο μπροστά. Είναι μικροκορυφαία διαδικασία του κόμματος. Η ανάδειξη του αρχηγού. Κάθε αύριο θέλουμε να είμαστε όλοι ενωμένοι. Αύριο ευελπιστούμε να είναι το Πασόκ ενωμένο. Από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη, οι πολίτες προσήλθαν στις κάλπες σε 69 συνολικά τμήματα, κάνοντας λόγο για μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία που ξεκινά από τη βάση. Με δεδομένο δε ότι η Κρήτη διαχρονικά δίνει σημαντικά ποσοστά στο Πασόκ και ενώ μάλιστα στις ευρωεκλογές δύο περιφερειακές ενότητες βαφτήκαν πράσινες, η βαρύτητα του νησιού είναι μεγάλη και στην εκλογή Προέδρου. Πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε σε μια εκλογική διαδικασία ως πολίτες? Νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή της δημοκρατίας. Δηλαδή διαφορετικά θα είχαμε χούντα. Αυτό είναι το πανηγύρι της δημοκρατίας. Καλό είναι κάθε άνθρωπο να κάνει αυτό που του βγαίνει και να... για αυτό που ελπίζει. Ικανοποιητική και χωρίς προβλήματα η συμμετοχή στο Ηράκλειο, που μέχρι τις 2 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει τουλάχιστον 7.000 άτομα. Όλα τα εκλογικά τμήματα είναι στελεχωμένα και είμαστε σε αναμονή της μεγάλης συμμετοχής που επιθυμούμε. Ήδη η συμμετοχή είναι κατάτι αυξημένη σε σχέση με το 2021 και όλα προμηνύουν θα είναι ένα μεγάλο μήνυμα από τους δημοκρατικούς πολίτες του Ηρακλείου. Η συμμετοχή αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται γύρω στα 500 άτομα με ανωδική τάση. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα θα κορυφώνει τη συμμετοχή. Ομαλά διεξάγεται η ψηφοφορία και στο Λασίθι, όπου σύμφωνα με εκπροσώπους του κόμματος, η προσέλευση από νωρίς κρίθηκε αυξημένη σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές το 2021. Έχουμε αρκετή συμμετοχή, οι διαδικασίες κυλούν ομαλά. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα μέχρι και μια καλή συμμετοχή μέχρι στις 7 το απόγευμα και όλα θα κυλήσουν καλά. Υπάρχει μια σταθερή ροή η οποία έχει αυξηθεί από τις 10 και μετά και με τα στοιχεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή κρατήσει πρέπει να υπάρχει μια αύξηση σε σχέση με τις εσωκομματικές του 2021. Η συμμετοχή είναι άριστη, η προσέλευση του κόσμου ήρεμη, έχουμε αύξηση από το 2021. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε πάνω από 1.200, είναι 12 η ώρα τώρα, μετά πάλι θα ξαναρχίσει. Σε επίπεδο χώρας, στις εσωκομματικές εκλογές του 2021, στον πρώτο γύρο προσήλθαν συνολικά 270.706 ψηφοφόροι και οδήγησαν τότε στον δεύτερο γύρο τον Νίκο Ανδρουλάκη με 36,88% και τον Γιώργο Παπανδρέου με 27,97%.